καραντίνα, δεύτερη μέρα για τον Δήμο Κορινθίων και θέλουμε να δούμε ποια είναι τα μέτρα της αστυνομίας, πόσοι κυκλοφορούν έξω, να μπούμε στη διαδικασία, να δούμε πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα στη δεύτερη καραντίνα από την πρώτη. Πάντως η ώρα είναι 9 και 10, δεν κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα στο Δήμο Κορινθίων, στο κέντρο της Κορίνθου. Καμία σχέση δηλαδή με τις προηγούμενες μέρες και καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε στην Αττική. Πάντως αν θυμάστε τα αντίστοιχα βίντεο τις μέρες της πρώτης καραντίνας, είναι αρκετά περισσότερα τα αυτοκίνητα. Χθες που περάσαμε από το κέντρο της Κορίνθου ήταν και έντονη η παρουσία της αστυνομίας. Εδώ είναι μία από τις πιο μεγάλες οδούς, η Γεωργίου Παπανδρέου. Κινούμαστε επί της Αποστόλου Παύλου. Να δούμε και αν φοράει ο κόσμος και τις μάσκες τους, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Βλέπουμε ότι εδώ ένας κύριος δεν φοράει τη μάσκα του. Άλλος τη φοράει, πιθανότατα θα έχει παρκάρει κάπου κοντά. Να θυμίσουμε ότι το πρόστιμο για τη μάσκα είναι 300 ευρώ πλέον, όχι 150, σε συνθήκες καραντίνας. Εντάξει, ακόμα και στο κέντρο της Κορίνθου δεν βλέπουμε ιδιαίτερη κίνηση και ακόμα και ο ποδηλάτης, όπως βλέπετε, φοράει τη μάσκα του. Συνεχίζουμε, θα ανέβουμε την οδό Κολιάτσου, πατάμε μία παύση, συνεχίζουμε κανονικά την εγγραφή. Βλέπουμε εδώ, να δούμε, εδώ χθες είχε και αστυνομική παρουσία. Είμαστε επί της οδού Κολιάτσου, κέντρο Κορίνθου, τα μαγαζιά βέβαια είναι κλειστά όπως βλέπετε, και βλέπουμε ότι η Δημοτική Αρχή έχει εκμεταλλευτεί αυτή την περίπτωση για να προχωρήσει στη νέα ασφαλτόστρωση σε μια περίοδο που θα είναι λιγότερη η όχληση. Να δώσουμε συγχαρητήρια γι' αυτό. Προχωράμε. Αυτή είναι η οδός Κολοκοτρώνη. Ανηφορίζουμε την οδό Αδημάτου. Ελάχιστος κόσμος πάντως κυκλοφορεί και όσοι κυκλοφορούν φοράνε τη μάσκα τους. Βλέπετε χαρακτηριστικά την κυρία. Σήμερα δεν έχουμε και ουρέστα ταχυδρομεία, ευτυχώς. Όλοι με τη μάσκα τους, μόνο τα σκυλιά δεν φοράνε μάσκα. Νομίζω ότι σας δώσαμε μια πλήρη εικόνα για το κέντρο της Κορίνθου. Βλέπουμε εδώ και πρόσφατες αλφατοστρώσεις. Πάμε μία από τις τελευταίες κεντρικές οδούς Εθνικής Ανεξαρτησίας. Όπως βλέπετε λοιπόν, στο Δήμο Κορινθίων δεν κυκλοφορεί πολύ ο κόσμος. Καλύτερα λοιπόν τα πράγματα
από άλλες περιοχές της Ελλάδας, ο Δήμος Κορινθίων, οι Κορίνθοι αποφάσισαν να κάνουν κανονικά την καραντίνα, πιθανώς και θορυβημένοι από κάποια περιστατικά των τελευταίων ημερών.